Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε και για άλλη μια φορά. Θέλουμε να ανακοινώσουμε ότι πάλι έχουμε χαρά να το δούμε και να φιλοξενούμε στο Λουτράκι διάσημους ηθοποιούς από το Εθνικό Κινηματογράφο της Ρωσίας, που βρίσκεται μαζί μας η εκπρόσωπος, η Άννα Πεντρακόφσκαια, και να σας πει λίγα λόγια για αυτό το κοινοφόρουμ που πραγματοποιείται 11 του μηνός στο Αλεξάνδριο, η ώρα 6 απόγευμα. Басфемофонд России, который является организатором этого мероприятия, уже четвертый год проводит кинофорумы, и они в этом году посвящены теме единства народов в борьбе против фашизма. Госфильмофонд της Ρωσίας είναι τέταρτη χρονιά που κάνει προσπάθεια να δημιουργήσει κοινό φόρουμ στο έδαφος ελληνικό, και φέτος στα πλαίσια γιορτασμού 70 χρόνια αντίον του φασισμού συνεχίζεται και στην περιοχή μας. Муслимофонд – государственная организация, где хранятся все фильмы, снятые в России, поэтому мы можем делать очень разные программы. И сейчас, в октябре, мы привозим фильмы с греческими субтитрами, чтобы как можно больше зрителей могло, не только русская часть, но и греки могли посмотреть фильмы, где сняты актеры Марина Яковлева, Сергей Варчук, которые выступят. Госфильмофонд – это ταινιοθήκη, που φιλοξενεί πολλά έργα, ρώσικα έργα, και φέτος δίνεται δυνατότητα να το δείξουμε έργα με ελληνικούς υπότιτλους, που συμμετέχουν κάποιοι αρτίστες σαν Γιάκοβλεβα, και να παραβληθεί και σκηνοθέτης της ταινίας στο Λουτράκι. Также приедет создатель юмористического киножурнала, который выходит уже 50 лет, Борис Грачевский. И всем детям и их родителям это будет интересно. Επίσης θα έρθει ο Κρατσεύσκι, που δημιουργεί χιουμοριστικά έργα για τα παιδιά και τους μεγάλους, να παραβληθεί στο Αλεξάνδριο, και μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτές τις ταινίες εκείνη τη μέρα, που θα είναι ενδιαφέρον και για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Потому что он хочет и снять с греческими детьми вот такой киножурнал, провести мастер-класс. Время можно будет узнать, когда вы придете к нам на встречу в Александрию 11 и 12, скажем, когда он организует встречу с детьми. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει και με τα ελληνικά παιδιά το ίδιο στο έδαφος, το ελληνικό έδαφος, και μπορούμε να μάθουμε η ώρα που να γίνει ένα master class στο Αλεξάνδριο εκείνη τη μέρα, να γίνει μια ανακοίνωση. Όποιος να παραδοθεί εκεί μπορεί να παρακολουθήσει. И кроме архивных фильмов, созданных еще в советское время о войне, будут еще и новые фильмы, тоже с греческими субтитрами, которые только сделаны, и вы их увидите даже раньше, чем многие русские зрители. Και εκεί να παίξει μια ταινία που έχει δημιουργηθεί 2015, δεν έχει παίξει ακόμα στη Ρωσία, είναι πρώτη προβολή και είστε πρώτοι που θα το δείτε αυτό το έργο. И, конечно, мы очень благодарны нашим партнерам на Пелопоннесе, обществу «Дружба» Елене Ивановой, потому что без ее организации, без ее работы с соотечественниками из греческой аудитории, мы, наверное, не могли бы это сделать. Θέλω να ευχαριστήσω το Ελληνορώσικο Σύλλογο Φιλία με τον πρόεδρο Ελένη Ιβανόβα, που μας στηρίζει σε κάθε προσπάθεια, που είναι ένας κρίκος σύνδεσμο ανάμεσα εμάς και το ελληνικό έδαφος, και κάνει κάθε προσπάθεια να μας φέρει κοντά στους Έλληνες. Вход на все эти мероприятия свободный. Δεν υπάρχει εισιτήριο, είναι ελεύθερος εισιτός.
11 в 6 часов в Лутракии от площади будут отходить маленькие автобусы. Желающие смогут приехать в Александрию. Και την γίνεται μέρα από την πλατεία Λουτρακίου να φύγει ένα λεωφορείακι η ώρα πριν τις 6, 5 και 30 για τους αυτούς που δεν έχουν τρόπο μετακίνησης προς το Αλεξάνδριο μπορεί θα, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα να τους περιμένει ένα λεωφορείακι. Я думаю, что я сейчас скажу. Ευχαριστώ πολύ.